Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας καλωσορίζουμε στα εγκαίνια του πολιτιστικού στεγιού της ΚΝΕ στον Πειραιά και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σε μια σημαντική στιγμή για την οργάνωσή μας. Το στέκι της τομεακής οργάνωσης Πειραιά της ΚΝΕ είναι το τρίτο πολιτιστικό μας στέκι στην Αττική, πλάι σε αυτά του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ στη Βικτόρια στο κέντρο της Αθήνας και της τομεακής οργάνωσης Βορειοδυτικής Αττικής στο Μενίδη. Η οργάνωσή μας ετοιμάζεται τους τελευταίους μήνες ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες και σε ακόμα έναν χώρο που θα στεγάσει ένα νέο πολιτιστικό στέκι, αυτό της τομεακής οργάνωσης Ανατολικών Συνοικιών, δίπλα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Έχουμε στόχο να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο στεγιών της ΚΝΕ στην Αττική, ικανών να δώσουν διέξοδο στις αναζητήσεις και τη δημιουργική διάθεση της νεολαίας, αντάξιων με τους υψηλούς στόχους του κόμματός μας στον τομέα του πολιτισμού, όπως αποτυπώνονται στην πρόσφατη απόφαση του 21ου Συνεδρίου του το καλοκαίρι, όπως επίσης αποτυπώθηκαν στην απόφαση του 12ου Συνεδρίου της ΚΝΕ το 2018, που μας έθεσε, μεταξύ άλλων, και ένα τέτοιο καθήκον. Σήμερα, ένα σχεδόν χρόνο πριν το επόμενο συνέδριο της οργάνωσής μας, υλοποιούμε αυτή την απόφαση εδώ, στο κέντρο του Πειραιά. Το στέκι ξεκινάει και επίσημα το ταξίδι του. Και ομολογούμε ότι η ΚΝΕ έχει μεγάλες προσδοκίες για την πορεία του, τις οποίες βασίζουμε στις μεγάλες δυνατότητες της τομεακής οργάνωσης Πειραιά της ΚΝΕ, στους ισχυρούς δεσμούς του ΚΚΕ με το λαό του Πειραιά, στην επαναστατική πολιτική του πρόταση για την κοινωνία της πραγματικής ελευθερίας, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Η πάλι αυτή μπορεί να εμπνεύσει τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων ανθρώπων και των παιδιών τους να ονειρευτούν, να σκεφτούν, να δράσουν και να δημιουργήσουν, θέτοντας το μυαλό και την καρδιά τους στην υπηρεσία της πιο σπουδαίας για τις πανανθρώπινες αξίες και ιδανικά υπόθεσης. Αυτό το συμπέρασμα επιβεβαιώθηκε εμφατικά από την πολύ μεγάλη επιτυχία των εκδηλώσεων του 47ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή μόλις πριν μια εβδομάδα στο Πάρκο Τρίτσι στη Δυτική Αθήνα. Ο χώρος αυτός, που αποτελεί το μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της Αθήνας, αποδείχτηκε τελικά μικρός για να χωρέσει τους πάνω από 100.000 επισκέπτες του φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται όντως για το μεγαλύτερο με διαφορά πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός για την νεολαία σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η επιτυχία ενόχλησε πολλούς. Ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί, έπεσε λάσπη, μαζί με τη διαχρονική αποσιώπηση του φεστιβάλ από τα μίντια, και πάλι όμως δεν γινόταν να κρυφτεί αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα. Το ταξίδι του στεκιού, όπως υποδηλώνει το όνομα που διάλεξε το Τομεακό Συμβούλιο Πειραιά της ΚΝΕ, επιδιώκουμε να έχει όντως τη μέγιστη δυνατή πορεία και ταχύτητα με κόντρα τον άνεμο. Άλλωστε η νεολαία του κόμματός μας πλέει έναντι μονή, όπως τα λέγαμε το τραβέρσο στα ελληνικά, για πάνω από 50 χρόνια και έχει δυνατά ιστή αθιέλης και πλήρωμα αποφασισμένο που αναλαμβάνει τη σκυτάλη από βάρδια σε βάρδια και από γενιά σε γενιά, πλήρωμα που υπομένει ανυπόμονα το πλήρωμα του χρόνου, της ριζικής ανατροπής, διεξάγοντας με αυταπάρνηση τον καθημερινό αγώνα. Για την οργάνωσή μας, η ενασχόληση με τον πολιτισμό είναι αναπόσπαστο στοιχείο της λειτουργίας και δράσης της. Θέλουμε η νεολαία να την αγαπήσει ως θεμελιακό στοιχείο της γενικής μόρφωσης για να μπορεί να κατανοεί πιο βαθιά τον κόσμο γύρω μας. Η τέχνη με τον τρόπο της συμβάλλει στην ανάπτυξη του συναισθήματος και της φαντασίας, αλλά και της νόησης και της βούλησης, αρετές που είναι απαραίτητες στον καθένα που θέλει να λέγεται άνθρωπος, προπάντων σε εκείνους που θέλουν να παλέψουν για το δίκαιο και την ευτυχία των πολλών. Η κοινωνική τάξη που έχει την εξουσία δίνει μεγάλο βάρος στον πολιτισμό, γιατί έχει εμπειρία αιώνων στην εκμετάλλευση, την αποχάβνωση, την ενσωμάτωση με μαζικούς όρους των λαϊκών και νεανικών συνειδήσεων. Η αστική τάξη και το κράτος της διαθέτει πολυπλόκαμους μηχανισμούς, ξοδεύει ασύλληπτα ποσά, παράγει μαζικά το περιεχόμενο που εξυπηρετεί τη διαιώνιση της κυριαρχίας της, επενδύει στον αντικομουνισμό και δεν διστάζει μπροστά σε κανένα ψέμα, όσο χοντροκομμένο κι αν είναι. Δεν διστάζει να αξιοποιήσει μορφές που φαίνονται νέες. Δεν διστάζει φυσικά να τρομοκρατήσει όσους δεν εξαγοράστηκαν ή δεν ενσωματώθηκαν, διαθέτει επιτελεία, εξελίσσει συνεχώς την προπαγάνδα και την παρέμβασή της, εμφανίζοντας παλιές και αντιδραστικές ιδέες ως δήθεν νέες και ριζοσπαστικές. Ως μέσον αυτής της παρέμβασης, δεν χρησιμοποιεί μόνο τα ευτελή, κακόγουστα θεάματα και τα φτηνά πρότυπα που χαμηλώνουν διαρκώς το γούστο και καταστρέφουν το αισθητικό κριτήριο, όπως μαζικά συμβαίνει σε γνωστά τηλεοπτικά προγράμματα που σπάνε ρεκόρ τηλεθέασης
και αυτή την περίοδο ή στο περιεχόμενο της μουσικής που προωθούν για μαζική κατανάλωση στην νεολαία. Ακόμη πιο αποτελεσματικές για τους σκοπούς τους είναι οι καλοφτιαγμένες και αισθητικά προσεγμένες παραγωγές που μέσα από το όμορφο περιτύλιγμά τους, συχνά ως και φαντασμαγορικό, άρτιο θα λέγαμε στην όψη, επιδιώκουν να πείσουν να κάνουν τη νέα γενιά ενεργητικό υποστηρικτή τους. Ταυτόχρονα, και ενώ μας διαφημίζουν απλόχερα αυτό τον πολιτισμό, το δικό τους πολιτισμό, κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν την πρόσβαση στη μεγάλη τέχνη που αφυπνίζει και γεννά στον άνθρωπο την ανάγκη να ανοίξει τους ορίζοντες της σκέψης του. Και δεν είναι μόνο οι οικονομικοί φραγμοί που εμποδίζουν την νεολαία να έχει πρόσβαση σε μια τέτοια τέχνη. Βασικά είναι μορφωτικοί, ξεκινώντας από το σχολείο που κατακαιρματίζει τη γνώση, την αντιμετωπίζει ως πληροφορία και δεξιότητα, εμποδίζοντας τον νέο άνθρωπο να αποκτήσει μια συνολική εικόνα για την πραγματικότητα. Και αυτό συνεχίζεται φυσικά στο πανεπιστήμιο και άλλες δομές καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, πλάι σε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο σεμιναρίων, πιστοποιήσεων, εργασιών και άλλων προγραμμάτων. Στον καπιταλισμό, ο πολιτισμός, η φιλοσοφία, τα έθιμα και η τέχνη εκφράζουν τις αξίες των εκμεταλλευτών. Από την άλλη, η εργατική τάξη, που με τη δουλειά της παράγει τα πάντα, αντικειμενικά παράγει και έναν πολιτισμό που είναι σε αντίθεση, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί παρά να επηρεάζεται από την άρχουσα τάξη. Όταν η εργατική τάξη πάρει την εξουσία, πατώντας τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του παρελθόντος, θα γίνει ο φυσικός κληρονόμος αυτών των θετικών παραδόσεων, δημιουργώντας βέβαια σε νέα, ανώτερη βάση τον πανανθρώπινο διεθνιστικό πολιτισμό της. Η δική μας επιλογή είναι η μετατροπή της τέχνης σε όπλο ενάντια στην αστική επιρροή. Και εδώ, τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ έχουμε πολλά να κάνουμε. Στη δική μας αντίληψη, η σπουδαιότερη λειτουργία της τέχνης είναι να συμβάλλει στη διεύρυνση του μορφωτικού ορίζοντα, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για να κατακτάμε το ρόλο μας ως επαναστατική πρωτοπορία. Στη δική μας αντίληψη, ο πολιτισμός, ιδιαίτερα εστρατευμένη στα κομμουνιστικά ιδανικά τέχνη, είναι ένα σημαντικό πεδίο της ταξικής πάλης. Ένα σημαντικό τομέα δράση του κόμματος, ικανός με τα δικά του μέσα, αισθητικά, καλλιτεχνικά, να εκφράζει και να προωθεί την ιδεολογία μας, την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Μας νοιάζει τέχνη που βοηθά τον νέο άνθρωπο να δράσει για να απαλλάξουμε τον κόσμο από τη βαρβαρότητα της φτώχειας, της εκμετάλλευσης, της ανεργίας, των υπεριαλιστικών πολέμων, του εθνικισμού, φασισμού, του ανορθολογισμού και σκοταδισμού. Για παράδειγμα, η τέχνη ως όπλο στα χέρια του εργατικού λαϊκού κινήματος, που εμπνέει τους αγώνες και εμπνέεται από αυτούς, έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο να μην υπάρξει εφησυχασμός από την καταδικαστική απόφαση του αστικού δικαστηρίου εναντίον της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής οργάνωσης, από την οποία στις 7 Οκτώβρη την 5η συμπληρώνεται ένας χρόνος. Γιατί το αστικό κράτος που υπέθαλψε τους εθνικιστές φασίστες, που τους έδωσε προβολή, κάλυψη και διασυνδέσεις, επειδή τους χρειάζεται ως μακρύ του χέρι ενάντια στο εργατικό κίνημα, ούτε θέλει ούτε μπορεί να τους απομονώσει. Αυτό μπορεί να το κάνει ο λαός με το οργανωμένο κίνημά του. Αυτό που έπαιξε τελικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην καταδίκη τους. Αυτό που και τότε και σήμερα τους αντιμετωπίζει στους χώρους δουλειάς, τις γειτονιές, τις σχολές και τα σχολεία, ώστε να μην σηκώσουν κεφάλι. Λέμε και από αυτό το βήμα ότι το αίμα μαθητή από τους κουκουλοφόρους περιθωριακούς που χαιρετούσαν ναζιστικά πίσω από τα κάγκελα του σχολείου στη Σταυρούπολη δεν θα ξεχαστεί. Όπως επίσης δεν θα περάσει η άθλια προσπάθεια εξίσωσης αυτών με τα ναζιστικά τατουάζ και σύμβολα που ξετρύπωναν ανάμεσα από τους αστυνομικούς για να μπουν στο σχολείο. Αυτών που έφερναν μαχαίρια και άλλα δολοφονικά σύνεργα. Αυτών που στα σπίτια τους βρέθηκαν όπλα με τους φοιτητικούς συλλόγους και τα μαθητικά συμβούλια που τους αντιμετωπίζουν ενώ ταυτόχρονα δέχονται χημικά και κρότου λάμψης από τα ΜΑΤ. Τέτοια εξίσωση μπορεί να συμβεί μόνο σε άρρωστα μυαλά. Σε αυτά, όσων επιμένουν αυτές τις μέρες την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, σαν το γνωστό για τα έργα και τις απόψεις του υφυπουργό της Κεραμαίος. Το μαθητικό κίνημα έδωσε παλικαρίσια αυτή τη μάχη, με τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ στην πρώτη γραμμή και θα το ξανακάνει. Θα δείξει τη δύναμή του στο συλλαλητήριο στις 11 Οκτώβρη, ενάντια στην πανδημία αντιεκπαιδευτικών νομοσχεδίων για σχολείο που να μορφώνει ολοκληρωμένα, με μέτρα προστασίας της υγείας της μαθητικής κοινότητας, αντιμετωπίζοντας όλους όσους σχεδιάζουν να τρομοκρατήσουν τους μαθητές, όπως η κυβέρνηση που χτες επιτέθηκε με χημικά στους καθηγητές τους, που τους απειλεί με τις τηλεαπουσίες του WebEx, με κακές διαγωγές, με κλήσεις αγωνιστών μαθητών και των γονιών τους στα αστυνομικά τμήματα, όπως και εδώ στον Πειραιά. Θα αντιμετωπίσει και τις περιθωριακές φασιστικές ομάδες
που στείνονται με τη στήριξη των φανερών και αθέατων μηχανισμών για να τραμπουκίζουν όποιον αγωνίζεται για τα δικαιώματα της νέας γενιάς. Όπως δεν τους έχει περάσει ως τώρα, έτσι δεν θα τους περάσει και τώρα, ειδικά εδώ, στον Πειραιά. Συντρόφισσες και σύντροφοι, η μεγάλη τέχνη που μελετάμε, όπως ο πλούτος που μας άφησε ο μεγάλος Μίκης Θοδωράκης, γιατί σήμερα συμπληρώνεται ακριβώς ένας μήνας από το χαμό του, αλλά και οι σημερινές προσπάθειες τίμιων, ευαίσθητων και ταλαντούχων δημιουργών να προσφέρουν με το έργο τους, συχνά δέχονται απαξιωτικές επιθέσεις ως δογματικές, κομματικοποιημένες, στρατευμένες και άλλα αντίστοιχα κοσμητικά επίθετα. Δεν αναφερόμαστε φυσικά σε ανακοινώσεις άθλιες, σαν και αυτής που βγήκε από το Χρονοτούλα από τις Μητρόπολης του Πειραιά για το Μεγάλο Μίκη. Κυρίως αναφερόμαστε σε επιστημονικοφανείς αναλύσεις αναγνωρισμένων υποτίθεται κριτικών της τέχνης, καθηγητών πανεπιστημίων και άλλους. Ο τιμημένος με το βραβείο Λένιν, Κώστας Βάρναλης, σε εκδήλωση στη Μόσχα, αναφερόμενος στην κατηγορία ότι ανήκει στη στρατευμένη τέχνη, είπε τα εξής: «Το δόγμα η τέχνη δεν κάνει πολιτική, διαψεύδεται από τα πράγματα. Ο Αριστοφάνης, ο Ντάντες, ο Θερβάντες, ο Ζολά, ο Τολστόι κάνουν πολιτική. Πολιτική κατά των κακών σκημένων. Πολιτική έξω από τα δόντια. Ποιος μυθολόγος της εξωπολιτικής τέχνης θα έχει το κουράγιο να υποστηρίξει πως αυτή η ύλη του πνευματικού μας στερεώματος δεν είναι μέγιστη δημιουργή του λόγου? Να λοιπόν μια απόδειξη ότι η τέχνη μπορεί να κάνει πολιτική χωρίς να πάψει να είναι τέχνη και μάλιστα μεγάλη». Και επίσης, στο αισθητικό δοκίμιο με τίτλο «Τέχνη και πολιτική», πάλι ο μεγάλος δάσκαλος Βάρναλης γράφει επίσης μεταξύ άλλων: «Δεν υπάρχει κανένα φανέρωμα του κοινωνικού επικοδομήματος που να μην είναι πολιτικά καθορισμένο. Θρησκεία, ηθική, δίκαιο, επιστήμη, φιλοσοφία και τέχνη είναι δημιουργήματα πολιτικής και την πολιτική εξυπηρετούν. Αλλά ας τα κάνουμε λιανά. Ας τοποθετηθούμε στην εποχή μας, εποχήν έσχατης παρακμής. Για ποιους γράφουμε? Ή για τους λίγους χρεοκόπους του συστήματος ή για το λαό, την ελπίδα της σωτηρίας? Και μας λένε οι αντιδραστικοί: όποιος γράφει για το λαό κάνει πολιτική. Και όποιος γράφει για τους ολίγους δεν κάνει πολιτική». Στην εποχή μας, η ευρωπαϊκή και εγχώρια πολιτική στον πολιτισμό διευρύνει την εμπορευματοποίησή του μέσα από τις κατευθύνσεις της εξωστρέφειας και του ψηφιακού μετασχηματισμού για να ανακάμψουν οι επιχειρήσεις του κλάδου αυτού με το μεγάλο φαγοπότι και άλλων ομήλων στο διαδίκτυο της τηλεπικοινωνίας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον τουρισμό, γιατί συνδέονται στενά με τον πολιτισμό. Το κόμμα μας δίνει τη μάχη για όλα τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και για το δικαίωμα των λαϊκών στρωμάτων για πρόσβαση στην ποιοτική και αφυπνιστική τέχνη. Μόλις πριν λίγους μήνες, οργανώθηκαν από τους κομμουνιστές και άλλους προοδευτικούς ανθρώπους μαζικά συλλαλητήρια πλήθους σωματείων και φορέων στον χώρο του πολιτισμού, που με τη συλλογή χιλιάδων υπογραφών, τις αποφάσεις στήριξης και αλληλεγγύης δεκάδων εργατικών σωματείων, φοιτητικών συλλόγων, μαθητικών συμβουλίων και άλλων μαζικών φορέων, διεκδίκησαν την απόσυρση των αντιδραστικών διατάξεων του τρομονόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πολιτισμό. Μόνο το κόμμα μας καταψήφισε απευθείας τις διατάξεις του τρομονόμου στη Βουλή, καταγγέλλοντας ότι στο όνομα της υποκίνησης σε βίας ή σε μίσος και της γενικόλογης πρόσκλησης σε τρομοκρατικό έγκλημα, θα απαγορευόταν στο διαδίκτυο κάθε έργο με προοδευτικό ριζοσπαστικό περιεχόμενο, με βαριές ποινές φυλάκισης για τους δημιουργούς του, ακόμη και αυτούς που το αναρτούν, όπως ήδη συμβαίνει σε άλλες χώρες. Το ενδιαφέρον των υπεριαλιστικών οργανισμών, όπως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον πολιτισμό, δεν αφορά μόνο το οικονομικό σκέλος, αλλά και το κοινωνικό, δηλαδή να διασφαλίζει την αποκαλούμενη κοινωνική συνοχή, που συμπυκνώνεται στο σύνθημά τους «Ο πολιτισμός μας ενώνει». Σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον πολιτισμό, στρατηγικός του στόχος είναι να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες μέσω του πολιτισμού, ώστε να δημιουργηθούν συνεκτικές κοινωνίες, να καλλιεργηθεί ένα όραμα μιας ελκυστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ίδιοι λένε ότι κινδυνεύουν από τις αυξανόμενες κοινωνικές ανισότητες, τους διαφορετικούς πληθυσμούς, το λαϊκισμό, τη ριζοσπαστικοποίηση και τις τρομοκρατικές απειλές, όπως βαφτίζουν την ταξική πάλη με σκοπό να ταυτίσουν το λαϊκό κίνημα με την τρομοκρατία. Λένε ότι στο μεταβαλλόμενο αυτό τοπίο ο ρόλος του πολιτισμού είναι πιο σημαντικός από ποτέ. Ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος, καθώς λένε, κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των παραγόντων που είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινότητα. Τι να πρωτοσχολιάσουμε? Στην Ελλάδα, η πλειονότητα των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών πανελλαδικής εμβέλειας ανήκουν σε εφοπλιστικούς και άλλους μονοπωλιακούς ομίλους,
όπως άλλωστε και τα μεγάλα site και διαδικτυακές πλατφόρμες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ότι η πίτα της αγοράς του πολιτισμού ελέγχεται από το αστικό κράτος και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, οι πλατφόρμες διανομής περιεχομένου, σαν το YouTube, οι μηχανές αναζήτησης, σαν τις Google, διαθέτουν ισχυρούς αλγορίθμους που με βάση πλήθος στοιχείων, όπως η περιοχή, η ηλικία, προτιμόμενες διαφημίσεις, αριθμός προβολών, εκφρασμένα likes και απόψεις και πολλά άλλα, κατευθύνουν τους χρήστες στο επιθυμητό κάθε φορά περιεχόμενο. Τα δύο μεγαλύτερα ιδρύματα της λεγόμενης πολιτιστικής διπλωματίας είναι τα γνωστά Ίδρυμα Ωνάση και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που χρηματοδοτούνται από το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Το Ίδρυμα Ωνάση, όταν συνδεδεμένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει αναλάβει ενεργητικό ρόλο στο κάλεσμα της τελευταίας έκθεσης του State Department, που λέει πρέπει να παρθούν πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν το φιλοαμερικανισμό στην ελληνική νεολαία. Γιατί υπάρχουν, λέει, ισχυρά κατάλοιπα αντιαμερικανικών και αντινατοϊκών αισθημάτων και εδώ πολιτισμός θέλουν να παίξουν για αυτούς ρόλο. Για αυτά τα αισθήματα, εμείς ως κόμμα και ΚΝΕ είμαστε υπερήφανοι και αποδεικνύεται ότι μας χωρίζει άβυσος από την αυτοαποκαλούμενη αριστερά των μνημονίων και των μεγάλων σαλονιών, μεταξύ άλλων, του ΣΥΡΙΖΑ, των νέων νατοϊκών βάσεων και του διαβολικά καλού Τραμπ, της αγαστής συνεργασίας με τον πρέσβη, των υπόσχεσεων στο κεφάλαιο για να κάνει τη βρώμικη δουλειά ενάντια στο εργατικό κίνημα και μια ολόκληρη λίστα με αμαρτήματα των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ ενάντια στο λαό που δεν θα ξεχαστούν ούτε κι αυτά. Αυτά τα αισθήματα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ισχυροποιούνται ενάντια στους υπεριαλιστές δολοφόνους των λαών, τα σχέδια των οποίων ο δικός μας λαός, εμείς, χρυσοπληρώσαμε μόνο πέρυσι με 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Σχέδια που δεν σχετίζονται με την άμυνα της χώρας, αντιθέτως μας μπλέκουν σε πολεμικά σχέδια, καθιστούν τη χώρα μας μαγνήτη επιθέσεων, αφού είναι σπαρμένη με βάσεις του θανάτου, στρατηγικής σημασίας για να κάνει το κεφάλαιο business με τη δύναμη των όπλων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, και από αυτή τη σκοπιά δεν το κρύβουμε καθόλου, αντιθέτως το λέμε ανοιχτά, ο χώρος που εγκαινιάζουμε σήμερα θέλουμε να συμβάλλει στο δυνάμωμα της ιδεολογικής παρέμβασης της ΚΝΕ στη νεολαία, στη διάδοση των κομμουνιστικών ιδεών, να αναδείξουμε την επίδραση αυτών των ιδεών στην αναπαραγωγή υψηλού επίπεδου καλλιτεχνικής δημιουργίας που με τη σειρά της τάχθηκε σε αυτούς τους μεγάλους σκοπούς. Αυτή η προσπάθεια δεν αφορά μόνο την ιστορική γνώση για μεγάλα έργα που εμπνεύστηκαν από σημαντικές στιγμές της ταξικής αναμέτρησης, επαναστάσεων, εξεγέρσεων, αλήγιστης τάσης κομμουνιστών μπροστά στον ταξικό αντίπαλο στην πατρίδα μας και διεθνώς, αλλά θέλουμε να αποτελεί εφαλτήριο ώστε η νεανική δημιουργία να στρατεύεται ενάντια στο σύστημα σήμερα. Το κόμμα μας άλλωστε έχει πλούσια τέτοια πείρα στην ηρωική εκατοστάχρονη πορεία του. Την προηγούμενη εβδομάδα συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ στις 27 Σεπτέμβρη του 1941. Η ΚΝΕ, ως κληρονόμος των μαχητικών παραδόσεων της ΕΠΟΝ, θα οργανώσει την παρέμβασή της για αυτή την επέτειο εν ώψη και της 28ης Οκτωβρίου σε λίγες μέρες. Ας σκεφτούμε με τη σημερινή αφορμή λίγα μόνο από τα κατορθώματα της ΕΠΟΝ, νεολαίας του ΕΑΜ, στον τομέα του πολιτισμού και της μόρφωσης που μας διδάσκουν ως και σήμερα. Μέσα στην κλαγή της μάχης και τη σκιά της κατοχής, η ΕΠΟΝ με το όπλο στο χέρι ενάντια στους φασίστες κατακτητές έκανε μια γιγάντια εκπολιτιστική δουλειά. Το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ περιγράφει ένα μέρος αυτής της δουλειάς σε έκθεση του ως εξής. Δημιουργήσαμε εκατοντάδες θέατρα σε όλη την Ελλάδα, όπου για πρώτη φορά τα νιάτα και ο λαός, ιδιαίτερα της Υπαίθρου, ένιωσαν τη χαρά της τέχνης. Εκατοντάδες χοροδίες νέων, θεατρικοί όμιλοι, εκπολιτιστικά συνεργεία, δούλεψαν ως το πιο ξεκομμένο από τη ζωή και τον πολιτισμό ορεινό χωριουδάκι για να εμψυχώσουν, να ανακουφίσουν και να δώσουν χαρά και κέφι στο βασανισμένο λαό και τα νιάτα που πολεμούσαν με το όπλο στο χέρι για τη λευτεριά. Μέσα από τις σελίδες του οργάνου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ, του περιοδικού Νέα Γενιά, διαβάζουμε επίσης σε καμπάνια με τίτλο «Όχι χασίς, αλλά εκπολιτισμός στην νεολαία». Η ζωή των νέων δεν βρίσκεται στους δεκέδες που παραμονεύει ο πιο φρικτός θάνατος, αλλά στον αθλητισμό, στις λέσχες και τις βιβλιοθήκες, στις εκδρομές που τους φέρνουν κοντά στην όμορφη ελληνική φύση, στις πολιτισμένες συντροφιές και γιορτές που θα τους γεμίσουν αισιοδοξία, στις χοροδίες, τις φιλολογικές και καλλιτεχνικές συγκεντρώσεις που θα τους χαρίσουν ψυχική υγεία. Μόνο έτσι θα χτυπήσουμε στη ρίζα της τη διαφθορά. Μόνο έτσι θα φτιάξουμε Ελληνόπουλα, άξια της πατρίδας μας, καμάρι των γονιών τους και ελπίδα του έθνους μας. Εξηγείται και από αυτή τη σκοπιά, λοιπόν, γιατί η οργάνωσή μας
είναι η μοναδική που αποδίδει τόσο μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη της πολιτιστικής της δραστηριότητας και σήμερα, με τις μεγάλες διοργανώσεις των φεστιβάλ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, τα μαθητικά και φοιτητικά φεστιβάλ, ένα πλήθος άλλων εκδηλώσεων κάθε χρόνο, με τα στέκια πολιτισμού και δημιουργίας, τη διάδοση και επαφή με το καλό βιβλίο, την ποιοτική μουσική, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τα άλλα είδη τέχνης, την επαφή με την πολιτιστική μας κληρονομιά, δίνοντας διέξοδο για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της νεολαίας. Μας ενδιαφέρει να έρθουμε σε επαφή με νέους καλλιτέχνες και άλλους νέους, που έχουν ανησυχίες και ενδιαφέροντα, που όμως δεν έχουν τρόπο να τα διοχετεύσουν. Αυτή δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Αρκεί να σκεφτούμε ένα απλό παράδειγμα, ίσως από τα πιο απλά. Το πώς πλασάρεται η έννοια του αντισυστημικού στη νεολαία σήμερα, διαστρεβλώνοντας το αληθινό της περιεχόμενο, μέσα από τα γνωστά σε όλους βίντεο κλιπ και τραγούδια των μουσικών ρευμάτων και του λεγόμενου τραπ και του λεγόμενου drill στο ευρύτερο, ας το πούμε, hip hop χώρο. Ενώ μπορεί να βρίζουν την καταστολή και το κατεστημένο, την ίδια στιγμή προβάλλουν όλες τις σάπιες αξίες του συστήματος, τον ατομισμό σε βάρος των άλλων, την αργοκουλτούρα ως μαγιά και ως πηγή εύκολου πλουτισμού, την αντιμετώπιση της γυναίκας ως αντικείμενο και εμπόρευμα, την αποθέωση εγκληματικών μαφιόζικων ομάδων, την προβολή ότι είναι μπανάλ και ξεπερασμένη η οργάνωση στο σωματείο, η ταξική αλληλεγγύη σε ένα lifestyle εντελώς εχθρικό και ξένο, θα λέγαμε, για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων γονιών των παιδιών που ακούνε αυτή τη μουσική. Μαγιά για εμάς δεν είναι όλα αυτά. Δεν είναι να ζηλεύεις τους πάνω στο σάπιο τρόπο ζωής που έχουν, αλλά να παλεύεις και να τραγουδάς για να τους ανατρέψεις. Και εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό σε όλα τα είδη τέχνης και στη μουσική για να αναδειχθεί αυτό το αληθινά αντισυστημικό περιεχόμενο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θα θέλαμε να απαντήσουμε ένα ερώτημα που ίσως γεννηθεί με αφορμή και τη σημερινή μας εκδήλωση. Μήπως όλα αυτά είναι πολυτέλεια στους δύσκολους καιρούς που ζούμε? Ο μεγάλος Μπρέχτ έθεσε επίτηδες το εξής ερώτημα. Το ότι πεινάς μπορείς να το δείξεις απλά και τρίβοντας την κοιλιά σου. Τι ωφελεί να ξέρεις γραφή και ανάγνωση, μουσική και γλώσσες? Και έθεσε αυτό το ερώτημα για να απαντήσουμε εμείς όχι. Ούτε περιττή, ούτε πολυτέλεια είναι η τέχνη και η κατάκτηση της γνώσης. Είναι ανάγκη και πρέπει να ικανοποιηθεί όπως όλες οι ανάγκες, απαλλαγμένη από τη λογοκρισία των βιομηχανιών του θεάματος και από όσους έχουν ανάγκη το σκοταδισμό, την άγνοια και το ψέμα για θεμέλιο του σάπιου συστήματός τους. Μέχρι τότε, όπως και τότε σε άλλες συνθήκες, η τέχνη, η δική μας τέχνη που ανθρωπεύει τον άνθρωπο, θα είναι ένας οδηγός μάχης, μια σημαία στα χέρια της ελευθερίας, όπως συμπύκνωνε το νόημα της ποίησης ο Γιάννης Ρίτσος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η προσπάθεια που έγινε από τις κομματικές και κνήτικες οργανώσεις του Πειραιά για τη δημιουργία αυτού του στεκιού είχε επιτυχία, γιατί βασίστηκε στη συλλογικότητα και συντροφικότητα, την οργάνωση, το μεράκι, την ανιδιοτέλεια και την εθελοντική προσφορά για να πετύχουμε αυτό που είχαμε αποφασίσει. Δεν θα είχε επιτυχία χωρίς την αυταπάρνηση, την κούραση, το άγχος της ομάδας των συντρόφων που επιφορτίστηκε με το σχεδιασμό και συντονισμό των εργασιών και δεκάδων άλλων μελών και φίλων του κόμματος και της ΚΝΕ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους βοήθησαν με την εξειδικευμένη εργασία τους στην επιτυχία για να κάνουμε αυτό το στέκι. Όσους αφιέρωσαν πολλές ώρες εθελοντικής δουλειάς ή ακόμα ως και ένα απόγευμα για να προχωρήσει το σχέδιο. Ευχαριστούμε όσους προσέφεραν υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τους εκατοντάδες που από το υστέρημά τους συνέβαλαν οικονομικά και ελπίζουμε το αποτέλεσμα που πετύχαμε να τους δικαιώνει, ώστε να αποκτήσει η νεολαία της περιοχής το δικό της στέκι με ομάδες που λειτουργούν δωρεάν σε έναν καλέσθητο και φιλόξενο, ελπίζουμε, χώρο. Ευχαριστούμε επίσης τους καλλιτέχνες που συνέβαλαν στην επιτυχία του Φεστιβάλ του Πειραιά το καλοκαίρι στα Λοιπάσματα, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για το στέκι, όπως επίσης και τους καλλιτέχνες που πλαισιώνουν την απόψινή μας εκδήλωση. Η ΚΝΕ διαθέτει στον Πειραιά ένα χώρο ανοιχτό για συζήτηση και ψυχαγωγία. Ένα χώρο ικανό να στεγάσει πολλές καλλιτεχνικές ομάδες κάθε είδους,
ικανό να φιλοξενήσει εκδηλώσεις, μουσικές βραδιές, προβολές ταινιών, βιβλιοπαρουσιάσεις και πρόβες. Ένα χώρο για τη δραστηριότητα των ομάδων του Κόκκινου Αερόστατου που έχουν ήδη την καινούρια δικιά τους αίθουσα στο κέντρο του Πειραιά. Έναν χώρο μέσα στον οποίο φιλοδοξούμε εκατοντάδες μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές, νέοι εργαζόμενοι, νέοι καλλιτέχνες και δημιουργοί να γνωρίσουν για πρώτη φορά την ΚΝΕ, να ξεπεράσουν δισταγμούς και αυταπάτες, να τολμήσουν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα μπροστά στη ζωή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το στέκι θα δώσει νέα πνοή στα πιο πρωτοπόρα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών να εμπνευστούν, να πάρουν θάρρος και ελπίδα, να πυκνώσουν τις γραμμές της ΚΝΕ για να μάθουν πολλά και για να προσφέρουν πολλά, με τη σκέψη και τη δράση τους στην πιο σπουδαία υπόθεση. Εκ μέρους του Συμβουλίου Περιοχής Αττικής, ευχόμαστε νέες επιτυχίες στην τομεακή οργάνωση Πειραιά. Επιτυχία στο νέο στέκι πολιτισμού της ΚΝΕ στον Πειραιά. Υγεία και δύναμη σε όλους και όλες.